winmasters.com.cy. Όλοι οι παίχτες παίζουν εδώ. Τώρα είναι ο Ροντρίγκες. Ψάχνει και βρίσκει πάρα πολύ ωραία τον Κορέια. Εξαιρετική και η τρίπλα πάνω στον Φινίρι. Η σέντα του Βραζιάνου Νουέκπου. 1-0 η Νέα Σαλαμίνα. 12ο λεπτό. Το έκαναν πολλές φορές φέτος. Το κάνουν και τώρα. Κορέλια και Kingsley συνεργάστηκαν άψογα. Ο πρώτος σέρβιρε, ο δεύτερος εκτέλεσε. Και η Νέα Σαλαμίνα ανοίγει το σκορ στο 12ο λεπτό. Ξανά το γκολ. Όλα ξεκίνησαν από την τρομερή τρίπλα. Στην κάθε πάσα που δέχτηκε ο Κορέλια από τον Ροντρίγκες. Έδωσε έτοιμο γκολ στον Ονουέκπου εντός μικρής περιοχής. Δεν μπορούσε να στοχίσει. Όλα τα λεφτά η τρίπλα και η σέντρα του Κορέλια. Πολύ όμορφο και το τελείωμα. Αυτή τη εξωπραγματική τρίπλα. Άλλη μία τώρα από τον Βραζιλιάνο και νέα σέντρα. Ο Χριστοφή θα παραχωρήσει το κόρνερ. Άντρια ολοκλήρωσε στα γρήγορα. Κάνει πραγματικά τρομερά παιχνίδια. Ένας εξαιρετικός ποδοσφαιριστής εδώ ξανά. Η σέντρα. Ο ποδοσφαιριστής έρχεται σε μια νέα ομάδα και πόσο μάλλον πρώτη φορά στην Κύπρο. Χρειάζεται και για τον ίδιο χρόνος προσαρμογής. Είναι δανεικός από την Ισπανική Λα Πάλμας. Θα δούμε τον Νιγηριανό. Σπάει για τον Παραβίγας. Ο Λιθουανός που είναι και διεθνής θα κάνει την σέντρα, η μπάλα περνάει. Μόλις που δεν τη βρήκε ο Σίμψον στην πορεία της μπάλας. Ξανά η σέντρα από τον Παραβίγας. Κάτι καλό για τους Ερυθρολευκούς, που είναι και πάλι μπροστά με τον Τελφέρ. Εντός περιοχής το γύρισμά του, ο Νουέκπου δοκάρει. Απίστευτη ευκαιρία για τη Νέα Σαλαμίνα στο 23ο λεπτό. Ξανά εδώ από την πισινή κεφαλιά του Νουέκπου, ο Τελφέρ γύρισε ξανά για τον Νιγηριανό. Η μπάλα όμως χτύπησε στο δοκάρι και πέρασε έξω. Πολύ πολύ μεγάλη ευκαιρία. Θέλησε να βάλει την μπάλα μπροστά, ο Φινίρης έκλεψε. Ο Κορέλια κλέβει με φάουλ. Στα γρήγορα του εθνικού με τον Ποκατίνοφ να αφήνει στον Ντέιβισον. Κοντά του είναι και ο Κορέλια, ο Μαριάνοβι στο σιούτ του λίγο πάνω από τα δοκάρια. Νέα καλή προσπάθεια στο παιχνίδι για τη Νέα Σαλαμίνα. Όπως θα δείτε και ξανά. Από τον Μαριάνοβιτς η μπάλα λίγο πάνω από τα δοκάρια. Ένα γκολ που το οποίο επιτεύχθηκε στο 13ο λεπτό. Εμείς ξαναβλέπουμε το χτύπημα που δέχθηκε ξανά εδώ από τη μονομαχία με τον Ονουέκμπου. Ο οποίος όμως παλεύει, κερδίζει την μπάλα μαζί και τον φάουλ. Ξανά εδώ, αγκέχασε αρχικά, κυνήγησε την μπάλα, πάλεψε και κέρδισε το φάουλ. Εκπάπιτς η σέντρα. Κουτόπιακ δεν μπορεί να περάσει, κερδίζει όμως το φάουλ. Ένα φάουλ που φέρνει τώρα διαμαρτυρίες από πλευράς της Νέας Σαλαμίνας. Ξανά εδώ, βάζει το πόδι, κάνει φάουλ ο Τέλφερ. Μικελίτο, πλασαριστά για τον Κουτόπιακ. Η μπάλα μένει στην περιοχή της Νέας Σαλαμίνας και από το σούτ το οποίο έγινε από τον Χριστοφή. Ενώ βλέπουμε ξανά το σούτ από τον Χριστοφή. Μπάλα κόντρα στον Σίμψον. Χριστοφή απευθείας το πάει. Ο Κίσας πρόλαβε την μπάλα για να απομακρύνει και συνέχεια είχαμε και επιθετικό φάουλ στον τερματοφύλακα της ομάδας της Αμμουχώστου. Ξανά εδώ από τα απευθείας κόρνερ που εκτέλεσε ο Χριστοφή, ο Κίσας πρόλαβε να απομακρύνει την μπάλα, το έγινε όμως επιθετικό φάουλ από τον Φινίρι. Μπαραβίγας σε άλλον ανεβασμά του. Είναι για τον Μαριάνοβιτς, η σέντρα του περνά ο Σίμψον, η κεφαλιά έξω. Ξανά εδώ, καλοσυστημένη παγιά από τον Μαριάνοβιτς. Δίνει κάποιες οδηγίες έντονος προς τον Μαριάνοβιτς. Το φάουλ εκτελέστηκε, μπαλαυμακρύνθηκε η Λία. Το σκέφτηκε από ανάποδο, το σιούτ από τον Κουτόπιακ. Μεγάλη απόκρουση από τον Κίσα. Και εμείς ξαναβλέπουμε το σιούτ του Κουτόπιακ, το οποίο απέκρουσε ο Κίσας. Μαριάνοβιτς κρατά την μπάλα, όμως είναι καλά κλεισμένος. Το κάνει, η μπάλα περνάει, επιθετικό φάουλ. Ξανά εδώ. Ο Μπάπιτς με χώρο για να κουβαλήσει την μπάλα, θα επιχειρήσει και το σούτ. Ο Κίσας έπεσε αλλά δεν χρειάστηκε να βρει την μπάλα, η οποία πέρασε έξω και θέλει να διορθώσει κάποια πράγματα. Ξανά το σούτ από τον Μπάπιτς που δεν ανησύχησε. Μάριο Σιλία περιμένει εντελώς μόνος αριστερά ο Χριστοφή και θα πάρει την μπάλα. Η σέντρα που γίνεται τελευταία στιγμή. Βάζει το κεφάλι ο Ροντρίγκες για να απομακρύνει σε κόρνερ. Και ενώ βλέπουμε ξανά την σέντρα προηγουμένως από τον Χριστοφή. Ήταν η μαξιώση στα καρέ του Τάσου Κίσα. Να πούμε ότι ο Τάσος Κίσας σήμερα γράφει τη 18η συμμετοχή του στο πρωτάθλημα.
το φάουλ το οποίο κέρδισε προηγουμένως ο Εθνικός Άχλας. Παράβαση που έγινε στον Μικελίτο. Ο Κύπριος θερματοφύλακας εμπνέει εμπιστοσύνη στον Σάββα Πουρσαϊτίδη, γι' αυτό και παίρνει φανελά βασικού. Και κάνει και πολύ καλά παιχνίδια ο Κίσας. Εδώ τα κεφαλιά του Μαρκόφσκι λίγο λείψε να κάνει την ζημιά. Και αυτή είναι η προηγούμενη καλή ευκαιρία του Εθνικού. Αυτή είναι η σέντρα του Μικελίτο, η κεφαλιά. Αυτά είναι τα δεδομένα. Στην προϊστορία και στα παιχνίδια πέδωσαν οι δύο ομάδες. Φάουλ δυνατό τώρα του Μαρκόφσκι. Ξανά εδώ, έβαλαν. Και δύο την κόντρα. Μάριος Ηλία. Για τον Μαρκόφσκι. Αλλαγή από πλευρά της ομάδας της Άχνας με τον Κροάτι τεχνικό να ολοκληρώνει τις αλλαγές του. Για 10 η Νέα Σαλα... με 10 η Νέα Σαλαμίνα. Το φάουλ εκτελέστηκε από το Χαραλάμπους. Για τους Αχνιώτες. Ξανά εδώ εκτέλεση. Ο Νουέκ που στην προσπάθεια τώρα απομακρύνει. Συνεχίζει κανονικά. Το κόρνερ εκτελείται πλασαριστά. Ο Χαραλάμπους ένα σούτ. Ο Κίσας με γροθιές σε νέο κόρνερ. Ξανά εδώ το σούτ του Χαραλάμπους. Στο οποίο με γροθιές ο Κίσας εξουδετερώσε και έστειλε την μπάλα έξω σε κόρνερ. Ο Νουέκ που προσπάθησε να περάσει. Έγινε φάουλ πάνω στον Νιγηριανό. Ξανά εδώ πώς κέρδισε το φάουλ ο Νουέκμπου. Ο Παραβίκας, μπόλικος κόσμος στην περιοχή του Ποκατίνοφ, πέρασε η μπάλα. Ο Σίμψον όμως δεν μπόρεσε να διδώσει πορεία προς τα δίκτυα. Έχασε μια μεγάλη ευκαιρία, εντελώς μόνος εντός περιοχής. Δεν κατάφερε να στείλει την μπάλα στον στόχο. Βοήθεια και από τον Φινίρη, κάθε την πάσα που περνάει από τον Κωστόφσκι. Με χώρο μπαίνει και στην περιοχή, το γύρισμα του γκολ! Ιμπραχήμ Κονέ στο 70 λεπτό. Ο Εθνικός Άχνας παίρνει το παιχνίδι στα ίσα. Που μπήκε εντός περιοχής, έκανε το γύρισμα. Ο Ιμπραχήμ Κονέ δεν είχε κανένα πρόβλημα να στείλει την μπάλα στα δίκτυα του Κίσα. Στα ίσα η αναμέτρηση εδώ στο στάδιο Αμόχωστος. Βεβαίως και πανηγυριστήκε αρκετά έντονα από τον πάγκο του Εθνικού. Και δεν ήταν και offside, γιατί ο Ροντρίκες είναι ο ποδοσφαιριστής που καλύπτει τον Ιμπραχήμ Κονέ. Νέο λάθος. Και στη συνέχεια φάουλ. Η ομάδα της Άχνας είναι σαφώς πιο γρήγορη από την Σαλαμίνα. Να δούμε την προσπάθειά του εντός περιοχής τώρα η πάσα. Κωστόφσκι είναι σε θέση offside. Εντάξει, δεν χρειάζεται να πούμε κάτι περισσότερο. Φαίνεται καθαρά πόσο μπροστά ήταν ο Κωστόφσκι. Η πάσα για τον Σίμψον. Κάθετα ψάχνει και βρίσκει τον Σιαθά. Η ευκαιρία! Εκτός επίσης και ο Παραβίκας με τον αριθμό 3. Στη θέση του ο Τιμόθεος Παύλου με τον αριθμό 11. Τιμόθεος Παύλου Άντρια, ο οποίος ταλαιπωρήθηκε. Τον βρίσκει τώρα ο Μικελίτο Κονέ εντός περιοχής. Τώρα βλέπουμε τους ποδοσφαιριστές να έρχονται στον αγωνιστικό χώρο. Θα περάσει εκτός ο Σάσα Μαριάνοβιτς. Κωστή εντός περιοχής, έχει χώρο. Το γύρισμά του! Ξανά. Από το γύρισμα του Κωστή, σήκωσε το χέρι ο Σίμψον, ζήτησε αλλά δεν πρόλαβε την μπάλα. Είπαμε, αν παραμείνει αυτό το έναν από όσα έχουν τα βαθμολογικά δεδομένα και θα έχει την ευκαιρία να δούμε τώρα τον Σιαθά απέναντι από τον Ποκατίνο. Θα τον περάσει και θα σκοράρει! Ό,τι δεν έκανε προηγουμένως ο μικρός θα το κάνει τώρα! 87 λεπτό και η τούμπα! Έξταλος πανηγυρισμός από τον Σιαθά. Από την κάθε την πάσα που έγινε στον Σιαθά, τον άφησαν εντελώς μόνο οι ποδοσφαιριστές του Εθνικού Άχνας. Ο Σίμψον την ασίστ. Ο Σιαθάς με ψυχραιμία τρίπλαρε για τον Ποκατίνοφ και δεν είχε κανένα πρόβλημα να στείλει την μπάλα στην ανυπεράσπιστη εστία του τερματοφύλακα του Εθνικού. Τώρα θα του δώσει την μπάλα ο Κονέ, η σέντρα, η κεφαγιά έξω! Από την σέντρα του Κονέ ο Κωστόφσκι, η κεφαγιά λίγο έξω η μπάλα. Η μπάλα θα περάσει, θα φτάσει στον Κονέ, το γύρισμά του, η ευκαιρία για τον γκολ! 2-2 στο 90-2! Ο Κωστόφσκι θα ισοφαρίσει. Απίστευτο το παιχνίδι το εδώ. Πώς εξελίσσεται. Φοβερή παλιά του Μικελίδο για τον Κονέ, ο οποίος με μία γύρισε για τον Κωστόφσκι. Τρομερό γύρισμα από τον Ιμπραχήμ Κονέ. Και ο Κωστόφσκι που πρόλαβε τους αμυντικούς της Νέας Σαλαμίνας έστειλε την μπάλα στα δίκτυα του Κίστα. Είδαμε προηγουμένως και την κίτρινη κάρτα που έδειξε ο Μαρκόφσκι για το φάουλ που έκανε. Ο Χριστοφή ένα σούτ, η κόντρα. Ο Κίστας μάζεψε την μπάλα όμως, δεν ευνηδιάστηκε. Εκπληκτικό. Εμείς ξαναβλέπουμε το τελευταίο σου στο παιχνίδι από τον Χριστόφη. Winmasters.com.cy. Όλοι οι παίχτες παίζουν εδώ.